θα κατανοούσαμε αν η στάση της διοίκησης είχε μία λογική. Κάτι ξεκίνησε να λέει ο Μάξο Κυριζίδης, κατέληξε διαφορετικά βέβαια για το μεταβατικό χαρακτήρα ενός τεχνικού προγράμματος, μιας διοίκησης η οποία εν τέλει έχει και τρεις μήνες που ανέλαβε και είναι λογικό αυτό να χαρακτηρίζει μία τέτοια πρωτοβουλία. Όμως, από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος ο Δήμαρχος σήκωσε ψηλά τον πήχη. Από ό,τι κατάλαβα, δόθηκε ένας χαρακτήρας ευρύτερα προγραμματικός από αφορμή αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς, όπως ήδη επισημάναμε, ας πούμε, να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις πιο περισσότερο επί της ουσίας και ακριβώς επί αυτού του προγραμματικού χαρακτήρα. Τώρα, συνάδελφοι, νομίζω και όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αδυναμίες προηγούμενης διοίκησης και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην πόλη καταγράφηκαν επαρκώς. Θεωρούμε ότι στο συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα, έτσι πως το είδαμε, έτσι πως το διαβάσαμε όλες αυτές τις λίγες μέρες, στροφή στα βασικά ζητήματα τα οποία εμείς θεωρούμε πρώτη προτεραιότητα για μια δημοτική αρχή, δεν σημειώνεται. Αναφορικά με τη σχολική στέγη, την οποία ξέρετε ότι την κρατάμε ψηλά σαν ζήτημα, έτσι, έχουμε μεγάλα ζητήματα και για τη συντήρηση των σχολείων και για την κατασκευή νέων διδακτηρίων. Μόνο να θυμίσω τα 70 νηπιαγωγεία τα οποία λείπουν. Και εδώ πέρα έχουμε την αίσθηση ότι τα αποτελέσματα και οι σχεδιασμοί είναι φτωχοί. Από την άποψη του πώς έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή οι ανάγκες σε αυτό το συγκεκριμένο το αντικείμενο, το οποίο αφορά το σύνολο της πόλης βέβαια. Βεβαίως υπάρχουν πολλά χρήματα τα οποία έχουν δοθεί από την ΕΤΕΠ και αφορούν ως γνωστόν τα σχολικά συγκροτήματα της Ικτίνου και της Συγκρού, αλλά τα σχολεία, τα διδακτήρια στην πόλη είναι 111 και θεωρούμε ότι και τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται για επισκευές και τα λοιπά δεν θα επαρκέσουν. Ευχόμαστε μεν να δοθούν όλα, αλλά θεωρούμε ότι και πάλι τα προβλήματα θα παραμείνουν. Και βεβαίως θα παραμείνει το ζήτημα το κατασκευαστικό, που σχετίζεται και με άλλους παράγοντες, αναφερθήκαμε προηγουμένως, απαλωτριώσεις, ανέβρεση χώρων. Δεν υπάρχουν πολλοί. Είναι ζητήματα τα οποία θέλουν και δεν είναι μόνο θέμα της διοίκησης βέβαια. Έχουν να κάνουν και με τις κυβερνήσεις, έχουν να κάνουν και με την τρική πολιτική. Θέλουν όμως πολύ μεγαλύτερη προσοχή και κατά τη γνώμη μας θέλουν διεκδίκηση. Δεν αρκεί μονάχα μία σκέψη ότι θα βρούμε λεφτά, θα κάνουμε. Γιατί λεφτά όλοι θέλουν να βρούνε. Το τι βρίσκουν και τι κάνουν είναι το ζήτημα. Και η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια λέει, για παράδειγμα, ότι έχουμε πήξεις μελέτες. Προφανώς χωρίς μελέτες δεν γίνονται έργα. Έργα δεν βλέπουμε όμως. Ελεύθεροι χώροι. Πώς μπορούμε να μιλάμε για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πόλης, για το επίπεδο ζωής? Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι ενδείξεις είναι οριακές. Θυμίζω ότι το σχέδιο, τώρα θα κάνω γρήγορα, ότι το σχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πάρκα τσέπης και παρουσιαστεί από την προηγούμενη διοίκηση και η κριτική, και όχι μόνο η δική μας στην προηγούμενη διοίκηση, ήταν ότι εδώ αφήνουν το μείζον, που είναι πραγματικά δηλαδή χώροι ελεύθεροι για περιοχές που είναι πυκνοκατοικημένες και οι οποίες στερούνται αυτό το πράγμα, και βάζουν μπροστά το ελάσσον. Πάρκα τσέπης για να, πώς το λένε, στάχτη στα μάτια. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα τα πάρκα τσέπης βγαίνουν σαν η βασική, ας πούμε, πολιτική για τους ελεύθερους χώρους. Πράσινο. Τα δώματα, αλήθεια, απαντάνε στην τεκμηριωμένη έλλειψη πρασίνου? Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε όλο αυτό τον οριμαγδό, τέλος πάντων, επενδύσεων και έργων που πρόκειται να γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτά τα έργα πρόκειται να γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην ανάπλαση της ΔΕΘ, που θα έπρεπε και θα περίμενε ίσως κανείς σε τέτοιου είδους ανάγκες να απαντάνε, από τη στιγμή που δεν απαντάνε. Γιατί είναι γνωστό ότι χώρος πρασίνου στη ΔΕΘ θα γίνει μόνο επιφανειακά και αν και εφόσον. Τι καθήκοντα βάζει αυτά για το Δήμο και πώς αλήθεια θα μπορούμε να μιλάμε για πράσινο λοιπόν σε μια τέτοια διαμορφωμένη κατάσταση, εφόσον η πολιτική βούληση είναι να διαχειριστούμε και να συμβαδίσουμε με μια τέτοια γραμμή. Για να μην πάρω κι άλλο χρόνο, θέλω να πω κάτι. Αν κατάλαβα καλά, τώρα και με μια συζήτηση που έγινε, το ζήτημα του αποτεφρωτηρίου για καύση νεκρών πάει πίσω. Τα αποτεφρωτήρια τα οποία μιλάμε είναι αυτό για τη Χωάνη και για τα ζώα. Θέλουμε εδώ μια απάντηση, γιατί θεωρούμε ότι τα αποτεφρωτήρια είναι μια λύση, η καύση νεκρών είναι μια λύση υπερόρμη για την ελληνική κοινωνία. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει την προηγούμενη διοίκηση. Διαφωνούμε με το να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι είχε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα υπόγεια
από διάφορους παράγοντες κτλ. Θέλουμε μια απάντηση ως προς αυτό. Ναι, πες. Καμιά αντίρρηση. Και για να μην είμαστε και εντελώς, θέλουμε να πούμε για ένα έργο το οποίο μας έκανε εντύπωση, γιατί θεωρούμε και εμείς προτεραιότητα και εντοπίζουμε τα πράγματα. Αυτό που αναφέρθηκε για τις πεζογέφυρες και τον έλεγχο κτλ. Είναι πράγματι μία σκέψη, η οποία είναι θετική. Ακριβώς ζητήματα προστασίας δηλαδή κτλ. Που δεν πιάνουν το μάτι, αλλά έχει ουσία. Θα θέλαμε να δούμε πολύ περισσότερα από αυτά. Δυστυχώς και για λόγους οι οποίοι έχουν ήδη επισημανθεί, δεν το βλέπουμε.